Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, με βαθιά θλίψη για όσα συμβαίνουν στη Ρόδο, είπαμε θα τα συζητήσουμε το τι και πώς αφού τελειώσει αυτή η τραγωδία. Απλά επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά αυτό που λέγαμε, ότι η Ελλάδα είναι ένα μη κράτος. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά. Αφήστε τώρα, ας τελειώσει αυτό το βάσανο και μετά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Παναγία Σουμελά, γιατί πήρα και κάποια μηνύματα μου στείλατε και άφησα και κάποια... Τι εστί Παναγία Σουμελά? Καταρχάς, γιατί ονομάζεται Σουμελά? Υπάρχει ένα όρος στην περιοχή, όρος Μελά. Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή της Τραπεζούντας υπάρχουν Έλληνες από την κλασική περίοδο, πριν τον 5ο αιώνα. Να πούμε ότι με την κάθοδο των Μυρίων πάνω στον Μπαριάδρης στις Ποντικές Άλπεις, μόλις ανέβηκαν οι Μύριοι και είδαν τη θάλασσα, φώναξαν θάλατα, αφού περιπλανήθηκαν στην Ανατολία, αφού συγκρούστηκαν με τους Κούρδους, τους Καρδούχους, όπως λέει ο ξενοφώντας τους Μυρίων, στην κάθοδο των Μυρίων, είδαν τη θάλασσα και ως Έλληνες που ήταν, σου λέει, αν πάμε στη θάλασσα θα φτάσουμε στην πατρίδα μας. Θάλασσα, θάλασσα. Άρα η περιοχή, στην περιοχή ο ελληνισμός ήταν πραγματικά 2.500 χρόνια τουλάχιστον, και εξ αυτού και τα τοπονύμια. Το όρος Μελά, λοιπόν, στο όρος Μελά, δύο μοναχοί, η Βαρνάβας και Σοφρόνιος, υπήρχε μία εικόνα, μία από τις εικόνες που με βάση την παράδοση, αν δεν κάνω λάθος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς της ζωγράφησε, ήταν η Παναγία η Αθηνιώτισσα. Γι' αυτό εσείς οι Αθηναίοι μην νιώθετε τόσο ξένοι με τον Πόντο και την Παναγία Σουμελά. Η οποία Παναγία Αθηνιώτισσα ήταν, σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστηράκι λέγεται μοναστηράκι γιατί ήταν κάποιο μετόχι μοναστηριού, αυτή η εκκλησία, η Παναγία που υπάρχει εκεί. Από εκεί λοιπόν είδαν ένα όραμα δύο μοναχοί στα τέλη του 4ου αιώνα, του 300 τόσο, 300 τόσο, είδαν όραμα ότι πρέπει να πάρουν την εικόνα να την πάνε στο όρος Μελά. Σκεφτείτε τώρα με τα δεδομένα της εποχής, πήραν δύο μοναχοί την εικόνα, διήνυσαν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, με τι κινδύνους, έφτασαν στο όρος Μελά, βρήκαν μια σπηλιά, μια εσοχή στο βράχο και εκεί χτίστηκε η μονή της Παναγίας Σουμελά. Δεν είναι αρχαιότερη μονή, αρχαιότερη είναι η μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα. Και αυτή η σταυροπηγιακή μονή, σταυροπηγιακές λέγονται οι μονές οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Πατριάρχη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι στις τοπικές Μητροπόλεις. Εκεί λοιπόν αυτό το μοναστήριο όντως αποτέλεσε φάρο. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο θρησκευτικός ο ρόλος και η αποστολή της, ήταν και εκπαιδευτικός, παιδευτικός. Είχαν τεράστιες βιβλιοθήκες, έκαναν και μαθήματα φιλοσοφίας και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Γι' αυτό και στον Πόντο υπήρχαν πολλά ονόματα, Σοκράτης, Αριστοτέλης, όλα τα ονόματα της αρχαιότητας. Αυτά, φωτισμένοι, ιερωμένοι και κληρικοί έδιναν αυτά τα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, για να πάμε στην απόφαση του Ερντογάν, το 1460, η Κωνσταντινούπολη έπεσε από τον Μωάμεθ τον Πορτητή το 1453. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, μέσω επιγαμιών, δηλαδή δίνοντας κόρες της οικογένειας, της δυναστείας των Κομνηνών, σε ηγεμόνες διαφόρων βασιλείων, εμμυράτων στην Ανατολία, έκανε αυτές τις επιγαμίες και έτσι εξασφάλιζε την μη επίθεση. Αυτή λοιπόν, γι' αυτό υπήρχαν οι ηγεμονίες των ασπροπροβατάδων και των μαυροπροβατάδων. Ο Ζουν Χασάν ήταν ένας από αυτούς που είχε πάρει γυναίκα Ελληνίδα από την Τραπεζούντα, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ λοιπόν, για να μην κινηθεί εναντίον της Τραπεζούντας και δεχθεί επίθεση από τον Ζουν Χασάν, πήγε πρώτα στην περιοχή του Ερζινιάν, αν δεν κάνω λάθος, τα βρήκε με τη μητέρα του Ζουν Χασάν, έκανε συμφωνία,
εξασφάλισε ότι δεν θα το επιτεθούν ο στρατός του Ζουν Χασάν και στη συνέχεια πέρασε από τη διάβαση της Ζήγανας, από εκεί που πέρασαν ακριβώς και οι Μύριοι, έφτασε απέναντι από την Παναγία Σουμελά στο χωριό Λιβερά, στρατοπέδευσε, έβαλε τη σκηνή του εκεί για να προετοιμάσει την πολιορκία της Τραπεζούντας. Έχω πάει στην πηγή που συνέβη αυτό που κατά την παράδοση παραδίδεται. Εκεί λοιπόν όταν στρατοπέδευσε, σύμφωνα με την παράδοση 15 Αύγουστο πήρε την Τραπεζούντα, άρα καλοκαίρι ήταν, και ζήτησε να πιει ένα νερό. Στρατοπέδευσε κοντά σε μια πηγή. Έχω επισκεφθεί την πηγή αυτή. Εκεί λοιπόν μια κοπέλα 8-9 ετών τότε έβοσκε τα ζώα της οικογένειάς της, τα αγελάδια, στο λιβάδι. Και της είπαν φέρε νερό στο Σουλτάνο. Η κοπέλα όντως πήρε σε ένα μαστραπά και έφερε νερό. Όμως φέροντας το νερό έβαλε το δάχτυλό της μέσα στο ποτήρι, μέσα. Ο Σουλτάνος το έριξε, το πέταξε το νερό, φέρε μου άλλο, της λέει. Γιατί σου λέει, γιατί βάζεις το δάχτυλό μέσα, πώς θα το πιω. Ερχόμενη η κοπέλα είχε ξανά το δάχτυλο μέσα. Οπότε άνθρωποι που ήξεραν ελληνικά τη ρώτησαν γιατί το κάνεις αυτό, γιατί δείχνεις ασεβής. Αυτή είπε, ντρεπόταν να μιλήσει απευθείας, είπε η πηγή αυτή είναι πολύ κρύα και επειδή είναι καλοκαίρι και είναι υδρωμένος, αν πιει από αυτή θα αρρωστήσει. Του το είπαν του Σουλτάνο και αυτός θαυμάζοντας την ευγένεια αυτής της κοπέλας είπε θα την πάρω νύφη στο γιο μου. 9 χρονών ακόμα η κοπέλα, 8-9 χρονών. Ο γιος του ήταν ο Μπαγιαζή το δεύτερος. Μετέπειτα τοπικός διοικητής περιφερειάρχης στην Αμάσια και στη συνέχεια Σουλτάνος. Αυτή λοιπόν η κοπέλα ήταν η Μαρία. Η Μαρία, οι Τούρκοι λένε κατά πάσα πιθανότητα και κόρη παπά. Η Μαρία λοιπόν την πήρε, την έδωσε δίπλα στο γιο, την παντρεύτηκε όταν ενηλικιώθηκε και όταν έγινε Σουλτανομήτωρ, έγινε Γκιουλμπαχάρ, την έκαναν Γκιουλμπαχάρ, δεν ασπάστηκε λέει ποτέ το Ισλάμ και επειδή προστάτευε τους πολίτες της Τραπεζούντας, της περιοχής της Τραπεζούντας και γενικώς τους Έλληνες ως Σουλτάνα και ως γυναίκα του Περιφερειάρχη εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αλλά και συνέχεια ως Σουλτάνα, το ιερατείο των μουσουλμάνων απέτησε από τον Σουλτάνο να την απομακρύνει από την υψηλή πύλη. Όντως ο Σουλτάνος την απομάκρυνε και την έστειλε στην Τραπεζούντα. Εκεί στην Τραπεζούντα συνέχισε την προστασία των Ελλήνων και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η περιοχή της Τραπεζούντας προστατεύτηκαν οι Ορθόδοξοι και δεν έχουμε πολλούς εξισλαμισμούς όπως έχουμε σε άλλες περιοχές. Όταν ο Σουλτάνος, ο Μεχμέτ, ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, ήταν εκεί στη Λιβερά, επισκέφτηκε, φέρετε να, αυτά που σας λέω είναι από τουρκικές πηγές, είναι και από τουρκικές πηγές. Φέρετε να επισκέφτηκε το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, εντυπωσιάστηκε από την φιλομάθεια και το επίπεδο των μοναχών και τότε υπέγραψε φιρμάνι για την προστασία της μονής. Ήρθε όπως είπαμε, η Μαρία Γκιουλμπαχάρ, της οποίας ο τάφος είναι ακόμα στην Τραπεζούντα και τον έχω επισκεφτεί και αυτόν, φροντισμένος. Λέγονται πολλά για τους ανθρώπους που το προστατεύουν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθε αυτή ήταν ο γιος της, ο Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ, έγινε Σουλτάνος, Σουλτανομήτωρ ήταν λοιπόν, μητέρα Σουλτάνου και ως μητέρα Σουλτάνου συνέχισε να υποστηρίζει τους χριστιανούς. Τους Έλληνες, ιδιαίτερα της περιοχής της, μέχρι εκεί έφτανε η δύναμή της. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ, ιδιαίτερα σκληρός Σουλτάνος, όντας στην Τραπεζούντα αρρώστησε και τον είδαν όλοι οι γιατροί, δεν καλυτέρευε και του συνέστησαν πιθανότητα και η μητέρα του να πάει στην Παναγία Σουμελά να ζητήσει τη χάρη της.
Πήγε λοιπόν στην Παναγία Σουμελά και έγινε καλά. Και έκτοτε έβαλε θερμάνια και είπε δεν θα πειράξει κανείς το μοναστήρι. Και όντως προστατεύτηκε το μοναστήρι, υπόψιν ότι ο Μωάμεθ έβγαλε θερμάνια για τη Λιβερά, το χωριό καταγωγής της Μαρίας της Γκουλμπαχάρ. Και έτσι έχουμε την Λιβερά να γίνεται ένα ακμάζον χωριό με πάνω από 1000 άτομα, διότι δεν τολμούσε να το πειράξει κανείς αφού υπήρχε θερμάνη, την δε Σουμελά να ακμάζει, την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά να ακμάζει και να γίνεται, είναι τρία τα μοναστήρια στην περιοχή αυτή της Ματσούκας, έτσι ονομάζεται. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελώνας, η Παναγία Σουμελά και ο Άγιος Γεώργιος ο Περιστερεώτας στην Γαλλίενα. Ονομάστηκε Σουμελά γιατί είναι στου μελά. Στα ποντιακά το του φεύγει, λέει πάμε σο χωρίον. Δεν λέμε πάμε στο χωριό, πάμε σο χωρίον. Πάμε συν πόλην, πάμε στου μελά, σου μελά και έτσι έγινε Παναγία στου μελά, σου μελά. Έτσι έμεινε το όνομά της. Φεύγοντας το 1923 έκρυψαν οι μοναχοί όσοι είχαν απομείνει, έκρυψαν κάποια ιερά κοιμήλια σε ένα παρακείμενο παρεκκλήσιο της Παναγίας Σουμελάς, κάποια κοιμήλια τα οποία μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ινωνού Βενιζέλου ζήτησε ο Βενιζέλος, ζήτησαν οι πόντοι από τον Βενιζέλο, ο Βενιζέλος από τον Ινωνού και με γραπτή άδεια του τουρκικού κράτους εισήχθησαν στην Ελλάδα και ανιστορήθηκε η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, στον ομό Ιμαθίας, όπου υπάρχει τώρα η μονή, ανιστορημένη Μονή της Παναγίας Σουμελά που φιλοξενεί ορισμένα από τα κοιμήλια της ιστορικής μονής. Αυτό το μοναστήρι λοιπόν, να πάμε τώρα, κάποιος μου είπε να πω το ιστορικό που έγινε που έδωσε ο Ερντογάν την άδεια και έγινε η λειτουργία το 2010. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, τρία προηγούμενα χρόνια, ο Ιβάν Σαββίδης είχε διοργανώσει ταξίδια από την Ελλάδα και από την Νότια Ρωσία που υπάρχουν εκεί, όπως είπαμε, από 300 μέχρι 500.000 Έλληνες ποντιακής καταγωγής, με ιδιωτικά αεροπλάνα, πτήσεις τσάρτερ, φόρτωσε κόσμο, πήγε εκεί, έκανε φεστιβάλ νεολαίας, πήγε και στην Παναγία Σουμελά, έκανε θυσίες εκεί πέρα κατά την παράδοση και φέρεται να ζήτησε από τον Πούτιν, τότε τα είχε καλά με τον Πούτιν, τώρα είναι τον έχει στο στόχαστρο ο Πούτιν. Δεν τον έχουν στο στόχαστρο μόνο εδώ η Αμερικανική Πρεσβεία, η Δυτική και τα τσιράκια τους εδώ, τον έχει στο στόχαστρο και ο Πούτιν. Για λόγους, σου λέει, πού πηγαίνεις τα λεφτά σου και τα πηγαίνεις σε μια νεκρή οικονομία. Του είχε πει σε μια συνάντηση επιχειρηματιών που έκανε στο Ροστόφ, είπε υπάρχουν ορισμένοι και εδώ χρειαζόμαστε επενδύσεις. Υπάρχουν ορισμένοι, λέει, που παίρνουν τα λεφτά τους από εδώ και τα πηγαίνουν σε νεκρές οικονομίες. Εννοούσε από τότε που ο Σαββίδης μπήκε στη μαύρη λίστα του Πούτιν. Εδώ η δική μας, θα πω και θα έρθω και σε αυτόν. Φέρεται λοιπόν να ζήτησε από τον Πούτιν, ο Πούτιν το ζήτησε από τον Ερντογάν και έτσι άνοιξε το μοναστήρι. Έγινε η πρώτη λειτουργία, συνεχίστηκαν λειτουργίες, διακόπηκαν. Και δεν έδωσε φέτος ο Ερντογάν. Γιατί δεν έδωσε? Εκτίμηση κάνω, δεν έχω πληροφορίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι αφού η Ελλάδα τα έσπασε με τη Ρωσία, δεν πρόκειται να μου ζητήσει ξανά η Ρωσία τίποτα λόγω της εκκλησίας της Ουκρανίας, οπότε γιατί να τη δώσω στους Έλληνες? Για να ξύνονται παλιές πληγές με τον τοπικό πληθυσμό, σας είπα χθες τα ποσοστά. Παρακολουθώ και στο Twitter και τα τοπικά ομάδες που έχουν, παρακολουθώ κάθε χρονιά και κάνω αντικειμενική καταμέτρηση των αντιδράσεων του κόσμου. Λοιπόν, άρα γιατί να ανοίξω μια πληγή τώρα στην περιοχή, σου λέει ο Ερντογάν, αφού δεν έχει και την προστασία της Ρωσίας το όλο εγχείρημα, αποκλείω τον Πατριάρχη να κάνει. Αυτή είναι η... Και γι' αυτό είχα πει ότι η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει μια πιο έξυπνη πολιτική. Ούτε φιλορωσική, ούτε... Αυτά είναι ανοησίες. Μια πιο έξυπνη πολιτική. Και δυστυχώς
την πληρώνει τώρα και ο τοπικός πληθυσμός, γιατί ήταν μια μεγάλη χαρά η λειτουργία της Παναγίας Σουμελά, αλλά και η επίσκεψη εκατοντάδων και χιλιάδων Ελλήνων. Υπόψη ότι σε μια λειτουργία πήγαν και κάποιοι και κοινώνησαν. Και μάλιστα δεν είπαν καν ότι είμαστε Πόντιοι, ούτε Ρωμνοί που λέγανε. Είμαστε Έλληνες και πήγαν και κοινώνησαν ντόπιοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλω ούτε να το μεγεθύνω, ούτε να το. Δεν υπάρχουν στοιχεία ακριβή για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της Παναγίας Σουμέλα. Σε σχέση με τον Ιβάν τώρα, τον Σαββίδη, γιατί κάποιος μου είπε, γιατί φοβάσαι να τον υποστηρίξεις. Ακούστε, όταν ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, σπούδασε εκεί, έχει κάνει εκεί την περιουσία του και είναι και πιθανό να έχει και με τις υπηρεσίες του κράτους εκεί σχέση και έρχεται στην Ελλάδα, κανένας δεν τον κατηγορεί ότι είναι με τις υπηρεσίες γνωστές από εκεί. Και μάλιστα υπάρχουν εδώ επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα προγράμματα και ξέρω τι ρόλο παίζουν και με ποιες υπηρεσίες από την Αμερική, οι Ελληνοαμερικάνοι. Κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τίποτα, που ξέρουν και αυτοί τι παιχνίδια παίζονται. Τον Ιβάν Σαββίδη, που και αυτός μπορεί να έχει με το ρωσικό κράτος, σίγουρα έχει. Εκεί έκανε τα λεφτά του. Και μάλιστα τάφερε τα λεφτά του πάνω από δις στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης. Τα λεφτά που κέρδισε έξω, έφερε τα λεφτά του στην Ελλάδα, όταν οι Έλληνες πλούσιοι που τα κέρδισαν στην Ελλάδα, ξέρετε μπορεί και με ποιους τρόπους, όταν τα έβγαζαν έξω, τότε με τις τράπεζες και τα λοιπά. Αυτός έφερε λεφτά στην Ελλάδα. Και τι κέρδισε? Κέρδισε τη χλέβη, κέρδισε υπάρχουν, ξέρετε όταν έγινε ο πόλεμος, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας, είπε να δώσω το Πόρτο Καράς, ποιο ξενοδοχείο πήρε, να έρθουν πρόσφυγες για να τους φιλοξενήσω και δεν το δέχθηκαν. Μετά για τους Έλληνες της περιοχής της Μαριούπολης, σύλλογοι, ο Ιβάν είναι πρόεδρος των συλλόγων των Ελλήνων, οι σύλλογοι όμως μάζεψαν λεφτά και πήραν 22 οχήματα 4x4 για 22 χωριά της περιοχής Μαριούπολης για το χειμώνα, για να μπορούν να τους, και 22 γεννήτριες νομίζω, και τα πήγαν εκεί. Ξέρετε πως το παρουσιάσουν εδώ, ότι ο Ιβάν Σαββίδης στέλνει όπλα στους Ρώσους στην Ουκρανία εναντίον των Ουκρανών, και κακώς δεν τους έκανε μήνυση αυτούς που έγραψαν αυτές τις αθλειότητες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ούτε συνήγορος του Ιβάν, ούτε συνήγορος κάποιου Ελληνοαμερικάνου, τίποτα. Αυτό που γίνεται με τον Ιβάν Σαββίδη και από την Αμερικανική πρεσβεία, δυστυχώς και από την ελληνική κυβέρνηση, είναι μια μέγιστη αθλειότητα. Αν έχει σχέση με το ρωσικό κράτος και εγώ και με τις υπηρεσίες, αν βρουν κάτι παράνομο, να του το. Αλλά να κάνουν το ίδιο και για τους εκατοντάδες Ελληνοαμερικανούς που είναι εδώ και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζουν. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι είναι δηλαδή, τι συμβαίνει? Δικαιούνται ξένες χώρες να παίζουν παιχνίδια στη χώρα μας με μπροστινά πρόσωπα? Αν θέλουν ξένες υπηρεσίες να κάνουν δουλειά στην Ελλάδα, έχουν επίσημο σύνδεσμο, θα το ζητούν επίσημα από την Υπηρεσία Πληροφοριών και από εκεί και μετά θα γίνεται μέσα από τους όρους λειτουργίας ενός κράτους κανονικού και όχι μπανανίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ιστορία με τον Ιβάν Σαββίδη και αυτή είναι η ιστορία με ορισμένους άθλιους, άθλιους στην κυριολεξία, οι οποίοι τον στοχοποιούν όχι επειδή κάνουν κάτι σωστό και δίκαιο, επειδή είτε θέλουν να γίνουν αρεστοί, να δώσουν τα μηνύματα, είτε επειδή παίρνουν εντολές. Εντάξει, γιατί δεν ψάχνουν, ξέρουν ποιον, έτσι. Έχει ανοιχτεί στις θάλασσες, τα αυτά, γιατί δεν ψάχνουν να βρουν από πού βρήκε αυτός τα λεφτά. Ποιος σου τα έδωσε. Γιατί δεν ψάχνουν αυτόν, γιατί δεν γράφουν μια λέξη για αυτόν. Και δεν είναι μόνον αυτός, έτσι. Δεν είναι μόνον αυτός. Λοιπόν, αυτά για την Παναγία Σουμελά και για το ποιος την άνοιξε, και αντί να του έχουμε ευγνωμοσύνη, πάλι χθες είδα λιβελογραφήματα εναντίον του. Ντροπή! Ντροπή! Και δεν το λέω επειδή είμαι ποντιακής καταγωγής. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορεί να ήταν και ό,τι να ήταν. Δεν με νοιάζουν αυτά. Δεν με νοιάζουν αυτά. Και ούτε είχα ποτέ καμιά σχέση. Προσέξτε. Οποιαδήποτε σχέση, είτε επαγγελμα, καμία απολύτως, καμία, οποιασδήποτε μορφής. 2-3 φορές βρεθήκαμε στο γάμο του γιου του, με κάλεσε,
και σε ένα συνέδριο που είχε κάνει στην Θεσσαλονίκη, με δικά μου έξοδα πήγα, ποτέ δεν είχα καμία απολύτως σχέση. Λέω για το δίκαιο, εντάξει. Η Ελλάδα πρέπει να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά της, είτε είναι Ελληνοαμερικάνοι είτε είναι Ελληνορώσοι. Χρησιμοποιώ όρους τώρα που χρησιμοποιούνται, έτσι. Όλα τα παιδιά της πρέπει να τα αγκαλιάζει. Δεν είναι από παιδιά ορισμένοι, επειδή γεννήθηκαν στη Ρωσία. Δεν είναι από παιδιά της Ελλάδας. Και αφήστε τις αθλειότητες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τετριμένα. Δέχθηκε σοβαρή επίθεση χθες η Ουκρανία. Ακούστε, όταν γινόταν από την πρώτη μέρα της εισβολής της Ρωσίας, θυμάμαι τους βομβαρδισμούς, παρατήρησα ότι δεν είχαν πειράξει καθόλου την Ουκρανία. Μα καθόλου. Και θεώρησα ότι και επειδή την είχαν πειράσει την Οδυσσό. Θεώρησα λοιπόν ότι την αφήνουν ανέγγιχτη και επειδή είναι πολύ με ιδιαίτερο κάλος, με ιστορικά κτίρια, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι και από την UNESCO χαρακτηρισμένη, και επειδή και ο πληθυσμός είναι φύλλα προσκύμενος προς τη Ρωσία, θεώρησα ότι την έχουν αφήσει στο απειρόβλητο την Οδυσσό. Χθες βράδυ όμως είχαμε, και αυτά εκτιμώ ότι έχουν να κάνουν με δύο πράγματα. Είχαμε καταιγισμό πυραυλικών πληγμάτων με πυράβλους Onyx και με άλλους πυράβλους. Χτύπησαν λιμενικές εγκαταστάσεις, χτύπησαν στρατιωτικά κτίρια, λένε. Οι Ουκρανοί λένε ότι είναι δημόσια τέτοια κτίρια που δεν έχουν σχέση με το στρατό. Πολύ σημαντικά πλήγματα. Νομίζω χτύπησαν και μια εκκλησία. Αν κατάλαβα καλά, διάβασα διάφορα, είδα και μια φωτογραφία, και μια ιστορική εκκλησία χτύπησαν. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει πρώτον με αντίπεινα στην γέφυρα της, στο χτύπημα που έγινε στη γέφυρα στην Κρυμαία, και δεύτερον χτυπούν λιμενικές εγκαταστάσεις για να δηλώσουν οι Ρώσοι ότι δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί ένας διάδρομος που θα λειτουργεί ερήμην της Ρωσίας. Γι' αυτό το θέμα θα πούμε παρακάτω, διάδρομος για μεταφορά σιτηρών. Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά από αυτή την επίθεση ότι ότι η Ουκρανία θα κάνει αντίπεινα. Και είδα όντως, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το κάνουν, είδα πάντως ότι χτυπήθηκε ένα αεροδρόμιο στην Κρυμαία, μια αποθήκη πυρομαχικών, το είπαμε και χθες ότι ανατινάχθηκε. Πάντως ο Ζελένσκι σήμερα είπε, μετά από αυτό που συνέβη στην Ουκρανία, στην Οδυσσό, θα κάνουμε αντίπεινα. Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Στόλτεμπεργκ την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Ο Στόλτεμπεργκ το δέχθηκε. 26 Ιουλίου θα έχουμε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ και Ουκρανίας για να συζητηθεί το θέμα κυρίως του διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών διαμέσου της θάλασσας του Εξίνου Πόντου, τα στενά της Τουρκίας και στις διεθνείς αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είπαμε το ίδιο ο Μπάιντεν, προσωπικά χειριζόταν το θέμα της προμήθειας, της παραχώρησης στην Ουκρανία των πυράβλων ATACMS βεληνικούς 300 χιλιόμετρων, ακριβίας πυράβλη, με μεγαλύτερο βεληνικές κατά 60 χιλιόμετρα από το Storm Shadow τους Αγγλικούς. Τελικώς διαβάζω ότι δεν θα δώσουν τέτοιους πυράβλους οι Αμερικανοί, και για να δω, η Washington Post το έγραψε, δεν θα δώσουν τέτοιους πυράβλους γιατί δεν έχουν αποθέματα. Το εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής 500 πυράβλων το χρόνο, όμως έχει και υποχρεώσεις με συμβόλαια για ξένες χώρες, οπότε δεν μπορεί να ακυρώσει τα συμβόλαια με άλλες χώρες για να... Άρα, γι' αυτό το λόγο. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος. Αυτός ο λόγος αναφέρεται στην εφημερίδα Washington Post. Λοιπόν, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έκανε με σημερινή της ανακοίνωση, ανέφερε
τον αριθμό των ρωσικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας αναφέρει ότι χθες το βράδυ ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν 19 πυράβλους διαφόρων τύπων. Ήτι, 5 πυράβλους Onyx που εκτοξεύτηκαν από το παράκτιο πυραυλικό σύστημα Μπαστιόν που βρίσκεται στην Κρυμαία. 3 πυράβλους Cruise Kinzhal 22 που εκτοξεύτηκαν από αεροσκάφη του Polev 22, τα οποία πετούσαν πάνω από την θάλασσα του Ευξήνου Πόντου. 4 πυράβλους Cruise που εκτοξεύτηκαν πιθανώς από υποβρύχιο που ήταν πάλι στην θάλασσα του Ευξήνου Πόντου. 5 πυράβλους εδάφους Ισκαντέρ K που εκτοξεύτηκαν από βάση από την Κρυμαία και 2 βαλιστικούς πυράβλους Ισκαντέρ M που εκτοξεύτηκαν επίσης από την Κρυμαία. Η ρωσική πλευρά επέρεται ότι νίκησε το αντιεροπορικό σύστημα της Ουκρανίας και οι περισσότεροι πύραυλοι βρήκαν το στόχο. Δεν είδα από πλευράς Ουκρανίας αναφορά για το πόσοι πύραυλοι καταρρίφθηκαν και πόσοι όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την απογοήτευση της Δύσης από τους Ουκρανούς. Η Δύση βασίστηκε κατά λάθος στο θάρρος και την επινοητικότητα των Ουκρανών στον αγώνα κατά της Ρωσίας, ανέφερε η Wall Street Journal. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, αυξάνεται η πιθανότητα παράτασης των εχθροπραξιών στη ζώνη της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, η οποία πέφτει στους ώμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών με νέο οικονομικό κόστος. Οι δυτικές χώρες θα παρέχουν αυτή τη βοήθεια στην Ουκρανία με όλο και λιγότερη προθυμία. Η οικονομική ικανότητα της Ευρώπης να υποστηρίξει το στρατό της Ουκρανίας μειώνεται, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, φοβάται ότι η παράταση της σύγκρουσης θα επηρεάσει τον προεκλογικό αγώνα για να ανανεώσει τη θητεία του εις βάρος του. Θα επηρεαστεί αρνητικά. Σήμερα πάντως, πριν από λίγο, ο Μπλίνκεν δήλωσε, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε, ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατόρθωσαν να ανακαταλάβουν το 50% των εδαφών που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατέματα στην πρώτη φάση της εισβολής. Αυτά που είχαν πιάσει από το δυτικά του Δνίπερου μέχρι κάτω, τα μισά εδάφη, το 50% το έχουν πάρει πίσω. Είπε δε ο Μπλίνκεν, είναι δύσκολη η αντεπίθεση, αλλά θα συνεχιστεί για περισσότερο χρονικό διάστημα, αλλά θα φέρει αποτέλεσμα. Δηλώσεις Μπλίνκεν σήμερα πριν από λίγο. Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Η εφημερίδα Hill εκδίδεται στην Βοστόνη, παρότι η Βοστόνη είναι μακριά από τα κέντρα αποφάσεων και τα κέντρα των υπηρεσιών πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, η Hill, επειδή ασχολείται με θέματα γεωπολιτικής, έχει πληροφορίες και έχουν σημασία τα άρθρα της. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει βαρεθεί την αχαριστία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι και όλο και περισσότεροι Αμερικανοί από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος αρχίζουν να αμφισβητούν τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχόλιο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Hill. Ο Ζελένσκι συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο ιδιότροπο παιδί που παίρνει ό,τι θέλει, αλλά και πάλι δεν είναι, του είναι αρκετό. Πολλοί στην Αμερικανική κυβέρνηση και πολλοί από τους πολίτες μας έχουν βαρεθεί τη συμπεριφορά του. Σας διαβεβαιώνω ότι επίσης και οι όλες τις γέφυρες στην Ευρώπη, αναφέρεται προφανώς και στην απόσυρση ή στην υποχρέωση σε παρέτηση των πρέσβη της Ουκρανίας στο Λονδίνο. Και οι όλες τις γέφυρες στην Ευρώπη, αναφέρεται στο κείμενο η δήλωση του πρώην υψηλοβάθμου αξιωματούχου του Πενταγώνου. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Gallup, το 43% των Αμερικανών, που είναι το νέο υψηλότερο, πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δίνουν επαρκή ποσότητα για να βοηθήσουν την Ουκρανία, όπλων και οικονομική υποστήριξη. Όλο και λιγότεροι Αμερικανοί πολίτες, το 26%, πιστεύουν ότι ο Ουάσιγκτον δεν κάνει αρκετά και ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από τον Αύγουστο του 2022. Επίσης,
Ο αριθμός εκείνων που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ κάνουν πάρα πολλά για την Ουκρανία έχει ελαφρώς αυξηθεί στο 29%. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού ανέφερε ότι προκάλεσαν σοβαρές απώλειες χθες στις ρωσικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες μονάδες των Ουκρανικών Όπλων Δυνάμεων σκότωσαν 630 Ρώσους στρατιώτες, κατέστρεψαν 33 πυροβόλα και 11 ρωσικά άρματα μάχης. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εξουδετερώθηκαν 14 μη επανδρομένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων, 3 συστήματα αεράμινας, 5 μονάδες ειδικού εξοπλισμού και 13 μονάδες εξοπλισμού αερομεταφορών. Ενδιαφέρον αφορά το New York Times με ημερομηνία 15 Ιουλίου του 2023 σχετικά με την κατάσταση της Ουκρανικής αντεπίθεσης. Μέχρι τις δύο πρώτες εβδομάδες της αντεπίθεσης, το 20% του Ουκρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού καταστράφηκε. Η μέγιστη προέλαση των Ουκρανών ήταν στον άξονα Νοβοσίλκα, στο μέτωπο Ζαπορίζια, και έχει μήκος 8 χιλιόμετρα βάθος. Ο λόγος της σοβαρότητας των ανθρωπίνων απολειών και των υψηλών στατιστικών καταστροφής των οπλικών συστημάτων, λέει η εφημερίδα, ο Ζελένσκι θα έπρεπε να σταματήσει για λίγο την αντεπίθεση. Περίπου το 1 τέταρτο των Bradley, των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, που ανήκουν στην 47η μηχανοποιημένη ταξιαρχία της Ουκρανίας, έχει καταστραφεί. Το 30% των γερμανικών αρμάτων μάχης Leopard της 303ης Ουκρανικής μηχανοποιημένης ταξιαρχίας έχει και αυτό καταστραφεί. Αυτή η ταξιαρχία είναι η μόνη που διαθέτει τα γερμανικά άρματα μάχης Leopard και διαθέτει 32 τέτοια. Αυτή η έκθεση καλύπτει την περίοδο της αντεπίθεσης από τις 4 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά και για την Ουκρανία. Να πάμε στη ρωσική πλευρά να δούμε τι λέει. Η ρωσική πλευρά κατηγορεί την Ουκρανική ότι χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς. Η Deutsche Welle σήμερα λέει ότι βόμβες διασποράς χρησιμοποιεί και η Ρωσία και ότι με τις βόμβες διασποράς χτύπησαν μια φάλαγγα πολιτικών οχημάτων στην οποία επέβαιναν δημοσιογράφοι και σκοτώθηκε ένας δημοσιογράφος εκεί. Για το θάνατο του δημοσιογράφου είχαμε και δήλωση, εξέφρασε τη λύπη του ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επίσης είδα μία αναφορά ότι ο πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, μπορεί να φαίνεται στο χάρτη τόση δα, είναι 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Ελλάδα έχει 132.000. Δηλαδή πόσο, περίπου 5 Ελλάδες. Φυσικά δεν έχει μεγάλο πληθυσμό, έχει περίπου 5,5-6 εκατομμύρια πληθυσμό, μια πανφτωχή χώρα. Πάντως ο πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας υπέγραψε συμφωνία με την Ρωσία για να έχουν μόνιμη παρουσία ρωσικά στρατεύματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό? Γιατί μέχρι τώρα αυτόν τον ρόλο τον έπαιζε η Βάγνερ. Πιθανότατα αποσύρεται η Βάγνερ, αντικαθιστά τη Βάγνερ το ρωσικό κράτος με κανονικό ρωσικό τακτικό στρατό. Πιθανότατα, έτσι. Επίσης, σύμφωνα με δυτικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί στο στρατόπεδα που έχουν παραχωρήσει η Λευκορωσία στη Βάγνερ 5.000 μισθοφόροι αυτού του ιδιωτικού στρατού. Είχαμε συνάντηση σήμερα του Λουκασέγκου στην Αγία Πετρούπολη και με τον Πούτιν. Είδα αρκετά βίντεο με τον κόσμο εκεί και τα λοιπά. Ο Λουκασέγκου δήλωσε ότι τελικά πια αντεπίθεση, δεν υπάρχει αντεπίθεση στις τηλεοράσεις. Ο Πούτιν τον διόρθωσε, λέει υπάρχει αντεπίθεση αλλά είναι ανεπιτυχής, δεν πέτυχε τίποτα. Μάλιστα ανέφερε και ένα νούμερο. Μέχρι στιγμής μόνο στην αντεπίθεση ο Ουκρανικός στρατός έχει χάσει 26.000 άνδρες, λέει. Θα δούμε παρακάτω. Ο Λουκασέγκο ευχαρίστησε τον
Πούτιν, γιατί ο Πούτιν είπε αν δεχθεί η Πολωνία, η Λευκορωσία επίθεση, η Ρωσία θα δεσμεύεται να απαντήσει, να είναι στο πλευρό. Πάντως ο Λουκασέγκο έδωσε έναν χάρτη στον Πούτιν, στον οποίο φαινόταν οι συγκεντρώσεις πολωνικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία. Σε μια περιοχή 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα είναι μια συγκέντρωση και σε μια άλλη είναι 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Λευκορωσία. Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι ότι ο Πάπας θα επισκεφθεί τη Μογγολία. Άλλη μια εκπληκτική χώρα, η Μογγολία, εκπληκτική χώρα. Και θα χρησιμοποιήσει ως ενδιάμεσο σταθμό την Μόσχα. Ζήτησε λοιπόν από τον Πατριάρχη της Μόσχας και Παζών των Ρωσιών, όπως λέγεται, να συναντηθούν στο αεροδρόμιο που θα σταματήσει για να συζητήσουν κατά πάσα πιθανότητα για τον πόλεμο, γιατί ο Πάπας, είπαμε, ότι πήρε μια πρωτοβουλία διαμεσολάβησης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτός ο ρόλος έπρεπε να ανήκει στην Ελλάδα. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, συνάντηση Πούτιν-Λουκασέγκο. Δηλώσεις του Πούτιν. Η απώλεια προσωπικού των όπλων δυνάμεων της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσης έχει ήδη ξεπεράσει τις 26.000 άτομα. Οι ξένοι μισθοφόροι στην Ουκρανία υφίστανται σημαντικές απώλειες λόγω της βλακείας τους. Το κοινό των χωρών, των οποίων οι κυβερνήσεις στέλνουν τους πολίτες στην Ουκρανία, θα πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει και η Ρωσία θα παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μισθοφόρων που πολέμησαν από κάθε χώρα και έχασαν τη ζωή τους, για να μαθαίνει και το κοινό των χωρών που τις έστειλαν. Ο Λουκασέγκο είπε επίσης ότι τα σχέδια για την οικοδόμηση του κράτους της Ένωσης Λευκορωσίας-Ρωσίας συνεχίζονται. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τώρα δεν έχω και χρόνο να διαβάσω, αλλά τι θα πει η Λευκορωσία, τι λαός είναι αυτός? Δηλαδή άλλοι είναι οι Λευκορώσοι, άλλοι είναι οι Ρώσοι. Τι θα πει Λευκορώσοι δηλαδή? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν έχει κανένα, εντάξει, εκτός από τη Wikipedia, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, αν έχει κάποιος κανένα κειμενάκι, στείλτε το, μήπως το μοιραστούμε αύριο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μέσα από τα γεωπολιτικά μαθαίνουμε και γεωγραφία, μαθαίνουμε και ιστορία και ωραία πράγματα, πιστεύω, κάθε πολίτης οφείλει να γνωρίζει. Ο Λουκασέγκο λέει, πάνω από 15 Λέοπαρτ και πάνω από 20 Μπράντλι καταστράφηκαν σε μία μάχη, δεν αναφέρει ποια μάχη, στη συνάντηση αυτή, την κοινή συνέντευξη τύπου. Η μεταφορά, όχι συνέντευξη τύπου, ήταν συνάντηση και εκεί μίλησαν ως δημοσιογράφος. Το να προσαρτήσει η Πολωνία ουκρανικά εδάφη είναι κάτι το απαράδεκτο, λέει ο Λουκασέγκο, και αν η Δυτική Ουκρανία έχει αντίρρηση με προσάρτηση και ζητήσει τη βοήθειά μας, εμείς θα την παράσχουμε. Αυτό ξέρεις σημαίνει, θα εισβάλλει η Λευκορωσία στη Δυτική Ουκρανία για να την προστατέψει. Τρεχαγύρευε. Η Λευκορωσία καλεί τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας να σκεφτούν ένα οικονομικό σχέδιο που θα βασίζεται στις δικές τους δυνάμεις για την ανάπτυξη. Και ο Λουκασέγκο ευχαρίστησε τον Πούτιν που του είπε ότι αν υπάρξει επίθεση στη Λευκορωσία, τότε η Ρωσία θα υπερασπιστεί τη γειτονική χώρα. Wall Street Journal. Η Ρωσία κέρδισε τον αγώνα για επιρροή στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Η Ρωσική Ομοσπονδία πουλά πετρέλαιο πάνω από το ανώτατο όριο της τιμής που έχει ορίσει η Δύση. Η Δύση είχε βάλει ένα πλαφόν. Αυτό αναφέρουν δημοσιογράφοι. Η Ρωσική Ομοσπονδία κέρδισε τον αγώνα για επιρροή στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, όταν η τιμή του πιο περιζήτητου πετρελαίου της χώρας διαπραγματεύτηκε πάνω από το δυτικό ανώτατο όριο τιμών που επιβλήθηκε για να στηρίξει τη Μόσχα από κεφάλαια, τα οποία αυτά κεφάλαια τα χρηματοδοτούν τον πόλεμο, έτσι. Αυτά γράφει η Wall Street Journal. Σύμφωνα λοιπόν με τους δημοσιογράφους, είναι η πρώτη φορά που η τιμή του πετρελαίου των Ουραλίων ξεπερνά το όριο των 60 δολαρίων ανά βαρέλι από το Δεκέμβριο του 2022. Δηλαδή για η πρώτη φορά που πέρασε τα 60 δολάρια. Η Ρωσία μπόρεσε να βρει, λέει το δημοσίευμα, να βρει τρόπους για να ξεπεράσει τους περιορισμούς και το πλαφόν που έβαλε η Δύση. Αυτά λοιπόν και για τη Ρωσία. Πάμε στο επόμενο θέμα.
η Ρωσία παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις χρησιμοποιώντας την εμπειρία του Ιράν, αναφέρει το Fox News, ένα δημοσιογραφικό μέσο που ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ. Όχι μόνο οι ρωσικές αρχές οικοδομούν αμυντικούς, οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με το Ιράν, λένε οι ειδικοί, αλλά αντλούν επίσης και από την τεράστια εμπειρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση των περιορισμών που τις έχουν επιβάλει ο Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της από το 1979 έχει κυρώσει στο Ιράν. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Μήπως επιβάλλονται οι κυρώσεις για να κονομάνε κάποιοι? Γιατί ξέρεις, όταν επιβάλλει σε μια χώρα κυρώσεις και το πετρέλαιο, για παράδειγμα, έχει 60 δολάρια, αυτή το δίνει 40, αρκεί να ξεπεράσει τις κυρώσεις. Κάποιοι κονομάνε από αυτή την ιστορία. Τελικά, εγώ δεν λέω ότι γίνεται μόνο γι' αυτό, αλλά παράλληλα, μήπως αυτοί που επιβάλλουν κεράσεις έχουν ανθρώπους οι οποίοι κονομάνε από αυτή την ιστορία? Πώς επιβιώνει αυτή η χώρα από το 1979, δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο επιβιώνει, αναπτύσσει και την τεχνογνωσία την οποία τη δανείζει στη Ρωσία τώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ως εκ τούτου, τώρα βοηθά τη Ρωσία να αποκτήσει το master class στην παραβίαση των κυρώσεων, σημειώνει το Fox News. Δηλαδή τι παίρνει, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, δηλαδή δίνει το Ιράν στη Ρωσία στην παραβίαση των κυρώσεων? Πραγματικά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πάμε λοιπόν. Το Al Monitor, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, γράφει ότι η Ρωσία και το Ιράν συντονίζουν τις ενέργειές τους για μια αργή και μακρά επιχείρηση στη Συρία για να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από εκεί. Η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να μην κλιμακώσει την κατάσταση και να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή της που έχει θέσει για την τελική ήττα του Ισλαμικού κράτους. Γι' αυτό βρίσκεται εκεί. Ταυτόχρονα η Ρωσία προσπαθεί να αναγκάσει τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν από τον εναέριο χώρο της Συρίας, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης μέσω των πολιτοφυλάκων, μου φαίνεται ότι είναι και 40.000, ένας μικρός στρατός στο Ιράν, στέλνει όπλα λοιπόν σε αυτούς για να επιτίθενται στις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη σε συνεργασία με τους Κούρδους. Να σας πω την άποψή μου, εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Σας είπα ότι μετά την Κύπρο θεωρώ αδελφό κράτος τη Συρία και εκεί έπρεπε να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η παρουσία των Αμερικανών εκεί εξυπηρετεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Βγαίνονται διάφορα εκεί τώρα, λένε ότι τους κλέβουν το πετρέλαιο, συμβαίνουν αυτά. Δεν συμφωνώ, απλά λέω ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά η παρουσία των ΗΠΑ της Αμερικής βοηθάει τους Κούρδους και τους Άραβες της περιοχής ανατολικά του Εφράτη να σταθούν στα πόδια τους. Είναι το πιο δημοκρατικό καθεστώς στην ευρύτερη περιοχή, πολύ καλύτερο από το καθεστώς και της Τουρκίας, πιο δημοκρατικό, και της Δαμασκού, αυτό το οποίο ισχύει από το 2014, από το 12 είναι, το 11, αλλά από το 14 κυρίως, όπου έχουν λειτουργεί ένα ιωνί αραβοκουρδικό αυτόνομο κράτος στην περιοχή. Όλοι οι λαοί έχουν ίσα δικαιώματα στη γλώσσα, στη θρησκεία, στον πολιτισμό, άνδρες, γυναίκες, και αυτό σημειωτέων αντικατέστησε το πιο βάρβαρο καθεστώς που υπήρχε στον 21ο αιώνα στην ανθρωπότητα, του Ισλαμικού κράτους. Τότε που έκαιγαν τους ανθρώπους, τότε που έκαναν αγοραπολισίες γυναικών, οι Γεζιντί. Έχω δει με τα μάτια μου βίντεο κοριτσάκια 10, 12, 8 χρονών, οι εμμύριδες του Ισλαμικού κράτους. Ο ένας έλεγε δίνω 10.000 δολάρια, 20.000, τις βγάζαν στην δημοπρασία. Και τους ομοφυλόφιλους τους πετούσαν από το δεύτερο τρίτο όροφο στη Ράκα. Αντικαταστάθηκε από το πιο δημοκρατικό καθεστώς σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι προς όφελος της Συρίας λοιπόν να δώσει συνταγματικό δικαίωμα στην αυτονομία της περιοχής πέραν του Εφράτη. Δεν θα πάθει τίποτα η Δαμασκός, πιο ισχυρή θα γίνει. Γι' αυτό
οι Αμερικανοί να μείνουν εκεί μέχρι να ψηφιστεί ένα τέτοιο σύνταγμα και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών της Συρίας, κουρδικής, αραβικής, αρμενικής, ασυριακής καταγωγής στην περιοχή πέραν του Εφράτη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Φίλοι, η Συρία φιλτάται όμως και οι πατρίς και τα εθνικά μας συμφέροντα. Εάν γίνει αυτό, έχουμε τεράστια συμφέροντα, θα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί ο χρόνος περνά. Η Σουμελά μας έφαγε, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Μεγάλη η χάρη της, την έχω επισκεφτεί 7 φορές νομίζω, 8. Παναγία Σουμελά. Πάμε. Κίνα. Άσκηση, αεροναυτική άσκηση, είδα βίντεο και του Πόλεφ και εννοώ στρατηγικά βομβαρδιστικά ρωσικά συμμετείχαν, αντίστοιχα κινέζικα, σε μεγάλη αεροναυτική άσκηση που κάνουν Ρώσοι και Κινέζοι στον Ειρηνικό ωκεανό, στην Συνική θάλασσα και στην θάλασσα της Ιαπωνίας. Δεν είδα που ακριβώς, πάντως συμμετέχει ο στόλος του Ειρηνικού, ο ρωσικός στόλος του Ειρηνικού. Έχει σημασία πάντως αυτή η συνεργασία που συνεχίζεται, γιατί πριν από ένα μήνα ξανά άσκηση είχαν. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Κίνα δεν εισάγει μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Ρωσία, εισάγει και τεράστιες ποσότητες άνθρακα που το χρησιμοποιεί για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης υπάρχει δημοσίευμα που λέει ότι η επίσκεψη του Κίσιγκερ, η ασπρευσμένη επίσκεψη 101 ετών, τον είδα πάντως φωτογραφία με τον Xi Jinping, σε πολύ καλό κλίμα. Με ένα μπαστούνι, περίπου υποβασταζόμενος ο Κίσιγκερ, ότι επισκέφτηκε την Κίνα για να μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει σε μια μερίδα του Λευκού Οίκου, στα γεράκια, τα οποία θέλουν να τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια σύγκρουση Αμερικής-Κίνας για να την αποδυναμώσουν μέσα από τον πόλεμο. Γι' αυτό λέει έγινε επίσκεψη. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ αναχώρησε ο Κίσιγκερ από το Πεκίνο, η Κίνα αυξάνει τον αριθμό των πυράβλων μέσου βεληνικούς, DF-17, που είναι τοποθετημένοι κοντά στις ακτές της Κίνας, κοντά με στόχο την Ταϊβάν. Ο λαϊκός στρατός της Κίνας αντικαθεστά τους βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς μέχρι 1000 χιλιόμετρα με τις πυραυλικές με τους DF-17 τους αντικαθεστά, γράφει η South China Morning Post, επικαλούμενοι ειδικούς από τις κινέζικες δυνάμεις. Οι πύραυλοι DF-17 είναι ικανοί να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 1.800 έως 2.500 χιλιόμετρων, ενώ αυτούς που αντικαθιστά ήταν μέχρι 1.000 χιλιόμετρα. Ωστόσο, δεν μπορούν να ονομαστούν συμβατικοί βαλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνικούς, καθώς είναι εξοπλισμένοι, είναι υπηρεχητικοί. Η πτήση πραγματοποιείται, λέει, χαμηλά, κάνουν χαμηλή πτήση και αναπτύσσουν ταχύτητα από 6 έως 12 μαχ, που σημαίνει ότι οι DF-17, οι πύραυλοι υπεραχητικοί, είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν. Νωρίτερα, λέει, οι κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη επιδρομή στην Ταϊβάν εδώ και 3 μήνες. Εδώ να καταλάβω που το πάνε και οι Κινέζοι. Δηλαδή θα δούμε δύο δυνάμεις με πυρηνικές δυνατότητες να συγκρούονται. Γιατί οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Λοιπόν, BRICS. Καταρχάς, ενώ είδα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι τελικώς δεν θα συμμετάσχει ο Πούτιν φυσικό το τρόπο στη σύνοδο κορυφής των BRICS που θα γίνει από τις 22 έως τις 24 Αυγούστου στο Johannesburg. Γιατί, ενώ είχε βρεθεί μία φόρμουλα
που θα επέτρεπε στον Πούτιν να ταξιδέψει και να επισκεφτεί την Νότια Αφρική, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Και το ανώτατο δικαστήριο τελικώς έκρινε άκυρη αυτή τη ρύθμιση που είχε κάνει η κυβέρνηση με τη Ρωσία και είπε ότι είναι υποχρεωμένη η Νότια Αφρική να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τώρα λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, Ζανέ Νταγκόρ, δήλωσε ότι εξετάζεται η ψήφιση ενός νόμου που θα αποτελέσει μέρος της εθνικής νομοθεσίας, το οποίο θα επιτρέπει ξένους ηγέτες να επισκέφτονται την Νότια Αφρική χωρίς να κινδυνεύουν να συλληφθούν σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εις βάρος τους διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα κάνουν δηλαδή εθνική νομοθεσία που θα υπερισχύει των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει απέναντι στο Διεθνές Δικαστήριο. Αν προλάβουν να το κάνουν, να έχει φυσικό το τρόπο παρουσία του Πούτιν, δεν ξέρω. Πάντως, ο πρόεδρος της Αφρικής, Κυρίλ Ραμαφόζα, ως πρόεδρος των BRICS, προεδρεύουσα χώρα είναι φέτος η Νότια Αφρική, έστειλε προσκλήσεις σε ηγέτες 70 χωρών για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης. Όμως τέτοια πρόσκληση δεν έλαβε ούτε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος σύμφωνα με διπλωματικές πηγές εξεδήλωσε το ενδιαφέρον να είναι εκεί, γιατί πολλές από τις χώρες που είναι στους BRICS είναι παλιές αποικίες. Θέλει λοιπόν να έχει μια ματιά ο Μακρόν. Επίσης δεν έστειλαν πρόσκληση ούτε στον πρόεδρο Biden, ούτε στον Σούνακ, ούτε σε άλλες χώρες που είναι, και ούτε φυσικά και στην Ελλάδα, έτσι. Τώρα συγγνώμη, γιατί γίνεστε αγενείς, τι είναι με πρόσκληση στους ανθρώπους, τι έχετε να χάσετε. Εσείς είστε οικοδεσπότες, εσείς κρατάτε την πακέτα, τους όρους του παιχνιδιού τους έχετε εσείς, γιατί δεν τους στείλατε πρόσκληση, δεν κατάλαβα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφές, αλλά σε διαδικτυακή μορφή. Αυτό, μετά από αυτό το δημοσίευμα, είδα το δημοσίευμα για την Εθνική Νομοθεσία. Όταν αυτό έγινε γνωστό, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής... Λοιπόν, εδώ λέει το δημοσίευμα ότι όταν έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση είχε κάνει συμφωνία με τη Ρωσία να επισκεφθεί ο Πούτιν την Νότια Αφρική, τότε προσέφυγαν στο, έκαναν αγωγή και την κέρδισε η αντιπολίτευση και τώρα πάνε να κάνουν τον καινούριο νόμο. Η Σύνοδος Κορυφής των BRICS, η οποία είναι η 15η Σύνοδος που γίνεται φέτος, θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Σάντον από τις 22 μέχρι τις 24 Αυγούστου στο Johannesburg. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την έναρξη του επιχειρηματικού φόρουμ. Είπαμε ότι με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά, ότι θα εγκριθεί το κοινό νόμισμα, η ίδρυση τράπεζας και κοινό νόμισμα, το οποίο θα έχει ως αντίκρισμα το χρυσό. Το επόμενο θέμα μας είναι ο εύξηνος πόντος. Καταρχάς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τη χρήση των γεωγραφικών όρων. Όταν ιδρύθηκε, υπάρχει ο ΟΣΕΠ, Οργανισμός Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου. Κάποτε στην Ελλάδα υπήρχε η Ευαισθησία. Πριν από 30 χρόνια από ό,τι ιδρύθηκε, δεν δεχόντουσαν τον όρο Μαύρη Θάλασσα. Ο ιστορικός όρος είναι Ευξήνος Πόντος. Και γι' αυτό έγινε ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου, ΟΣΕΠ. Γι' αυτό και η τράπεζα λέγεται Τράπεζα Ευξήνου, μια διεθνής τράπεζα Ευξήνου Πόντου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέγεται Μαύρη Θάλασσα. Εδώ λοιπόν, όσες προσπάθειες και να καταβάλουμε, είτε για την Κρυμαία να λέγεται Ταυρίδα, είτε για τον Εύξηνο Πόντο να χρησιμοποιείται η ιστορική ονομασία, η γεωγραφική ονομασία Εύξηνος Πόντος, βλέπω ότι πάνε όλοι στην Ελλάδα Μαύρη Θάλασσα. Είναι και αυτό, ξέρετε, δείγμα. Δείγμα της παιδείας. Κατέστρεψαν την ελληνική εθνική παιδεία, δεν υπερασπιζόμαστε. Και αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Γιατί επιμένουν οι Τούρκοι να αλλάξουν το Αιγαίο, να το λένε θάλασσα των νήσων, ανταλάρ ντενίζει. Γιατί λένε όχι στενά, τουρκικά στενά. Γιατί και οι γεωγραφικές ονομασίες έχουν τη σημασία τους. Γιατί λοιπόν,
Πάμε λοιπόν τώρα στον εύξηνο πόντο. Ακούστε. Οι Ρώσοι δεν είχαν πρόσβαση στις θάλασσες. Ήταν λαός εσωτερικός. Εκεί περί τη Μόσχα και ανατολικά. Πότε βγήκαν στις θάλασσες? Από το Μεγάλο Πέτρο και μετά άρχισαν, απέκτησαν πρόσβαση στην Βαλτική θάλασσα και μετά με τη Μεγάλη Κατερίνη στον Εύξηνο Πόντο. Μέχρι τότε δεν είχαν πρόσβαση στον Εύξηνο Πόντο. Σήμερα, εάν τελικώς κρατήσουν την Κρυμαία και αν ξαναπάρουν το Φιδονήσι, θα ελέγχουν, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, πάνω από το 50% του Εύξηνου Πόντου. Και δεν είναι μόνο το πόσο της εκατό, θα είναι μία, ας πούμε ρωσική λίμνη. Ο στόχος της Δύσης είναι να ξανασπρώξουν τους Ρώσους μέσα πίσω, να μην έχουν πρόσβαση στις θάλασσες. Να τους μείνουν δηλαδή οι βόρειες, ο παγωμένος ο Αρκτικός ωκεανός ή αυτός ο Ειρηνικός ωκεανός πέρα, αλλά δεν είναι το κέντρο βάρος της Ρωσίας εκεί, εδώ είναι, εδώ. Και θέλουν οι Δυτικοί λοιπόν μετά την μετατροπή της Βαλτικής θάλασσας σε μία νατοϊκή λίμνη, αυτό ήταν το δώρο που έκανε ο Πούτιν στο ΝΑΤΟ με την εισβολή, δεν το είχε υπολογίσει. Δύο χώρες που ήταν κλασικά ουδέτερες, ιδιαίτερα η Σουηδία, από ό,τι ξέρω δεν συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ουδέτερη, τελικώς άλλαξε η κοινή γνώμη, άλλαξαν οι κυβερνήσεις και έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ και μετατράπηκε και έτσι σμπρώχτηκε εκεί. Εκεί πέτυχε η Δύση το στόχο της. Αποκλεισμένη είναι η Ρωσία. Τώρα λοιπόν, κύριος στόχος της αντεπίθεσης δεν είναι να πάρουν οι Ουκρανοί τα εδάφη. Δεν τους νοιάζει τους Δυτικούς. Τους Δυτικούς τους νοιάζει να πάρουν πίσω την Κρυμαία, γιατί την Ταυρίδα, γιατί αν δείτε το χάρτη με την Ταυρίδα, η Ταυρίδα είναι ένα χέρι που βγαίνει μέσα στη θάλασσα, έτσι. Αυτό, με αυτό, αν οι Ρώσοι διεκδικήσουν de facto την ΑΟΣ της Ταυρίδας, υπερδιπλασιάζουν την ΑΟΣ που είχαν πριν την Κρυμαία, πριν το 2014. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια μεγάλη μάχη. Η Ρωσία με την απαγόρευση προσέγγισης πλοίων στα Ουκρανικά λιμάνια κατέστησε, και η Τουρκία με την απαγόρευση της εισόδου νατοϊκών πλοίων, πολεμικών πλοίων στον Εύξηνο Πόντο, η Ρωσία στην ουσία κατέστησε τον Εύξηνο Πόντο μία ρωσική λίμνη. Και γι' αυτό χωρίς την άδειά της δεν θέλει να κινούνται τα πλοία να μεταφέρουν σιτηρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ζελένσκι να προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει, έχω δει το χάρτη με τον διάδρομο που θέλει να κάνει, και να συνοδεύεται από νατοϊκά πλοία, δηλαδή πλοία της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, και προσπαθούν να πείσουν και την Τουρκία να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο. Η Τουρκία, ξέρετε, επειδή παίζει την πολιτική της ισορροπίας, αρνείται προς στιγμήν, θα δούμε που θα πάει το πράγμα. Πάντως ας έχουμε στο νου μας αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται, ποιος θα ελέγξει τον Εύξηνο Πόντο. Δυστυχώς η Ελλάδα με τη συνθήκη των Μουδανιών έχασε την Ανατολική Θράκη. Εάν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος δώσαμε, μας πίεσαν οι σύμμαχοι, η σωστή πλευρά της ιστορίας, μας πίεσαν τότε και παραδώσαμε την Ανατολική Θράκη τη στιγμή που οι Τούρκοι, οι Κεμαλικοί δεν είχαν καμία δυνατότητα να την καταλάβουν, να μας εκδιώξουν από εκεί. Μα καμία, δεν είχαν πολεμικό ναυτικό, πώς θα περνούσαν απέναντι. Και εκεί είχαμε και μια στρατιά. Προσέξτε, παρότι είχαμε ιτηθεί, είχαμε κάνει μια στρατιά στον Εύρο και ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, εάν ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, μας πίεσαν λοιπόν και αφήσαμε την Ανατολική Θράκη. Εάν είχαμε την Ανατολική Θράκη, η Ελλάδα θα ήταν στον Εύξηνο Πόντο. Θα είχαμε και εκεί λόγο. Για να δείτε τι γίνεται στην ιστορία. Πολύ γρήγορα να πάμε τώρα στην Τουρκία. Πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος έχει φύγει. Λοιπόν, ο Ερντογάν λοιπόν φιλοδοξεί. Προσέξτε, και είδα ότι και οι Δυτικοί το χαϊδεύουν τα αυτιά τώρα. Και του λένε κάνε κάτι να πείσει στη Ρωσία να
πει ναι για τα σιτηρά. Και τι κάνει ο Ερντογάν? Αντί να πιέσει τη Ρωσία, ξέρετε τι κάνει? Πιέζει τη Δύση. Α, λέει, έχετε πάρει κάποιες, έχετε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις που δεν τις στηρίσατε στην προηγούμενη συμφωνία. Να τις στηρίσετε, να υποσχεθείτε ότι θα τις στηρίσετε. Θα φέρω εγώ τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Τουρκία και εκεί θα τον πείσω να συνεχιστεί ο διάδρομος για τη μεταφορά των σιτηρών. Αυτά συνεχίζεται η Τουρκία. Βλέπω συνεχώς βιντεάκια που βγάζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ. Συνεχίζονται να μάχονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Να μάχονται. Οι μόνοι που μάχονται εναντίον της Τουρκίας είναι οι Κούρδοι. Είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι, αυτούς τους οποίους τους έχει γυρίσει. Δεν είναι μόνο η υπόθεση ο Τσαλάν, έχουν κάνει χειρότερα από τότε. Εντάξει. Αυτοί είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι, να το ξέρει η Ελλάδα. Και αν ρωτήσετε ανθρώπους στο εξωτερικό, θα σας πούν πώς μας βλέπουν οι Κούρδοι του εξωτερικού. Και για όσοι μας ακούτε, και όσοι τέλος πάντων έχουμε μια σχέση, αναπτύξαμε μια σχέση αυτόν τον καιρό που είμαστε σε αυτό το κανάλι, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, όπου και αν βρίσκεστε και έχετε σχέσεις, συμμετέχετε με κάποιο τρόπο στα κοινά, αναζητήστε, βρείτε Αρμενίους, Κούρδους, Εβραίους, Ισραηλινούς, συνεργαστείτε, γιατί αυτό έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Εντάξει, πάμε στο επόμενο θέμα, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, είπα χθες κάτι για τα πανεπιστήμια και έκαναν, λογικά εγώ δεν λέω, έκαναν κάποιες παρατηρήσεις, λέει τι πανεπιστήμια ξένα κτλ. Ακούστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Βασικοί λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος, για να μην χάνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Φεύγω, λέει, κάποια 43.000 το χρόνο έξω, για να σπουδάσουν έξω. Αν ανοίξουμε τα παρατήματά τους στην Ελλάδα, τότε μπορεί τα μισά παιδιά να τα γλιτώσουμε από αυτούς που γέρουν έξω. Και είναι και η οικονομική αιμορραγία αυτή, αλλά είναι και αιμορραγία και δημογραφική. Μένουν οι περισσότεροι έξω. Ο δεύτερος λόγος είναι οικονομικός. Εάν έχουμε στην Ελλάδα 200.000 ξένους φοιτητές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έτσι θα τονωθεί η οικονομία της χώρας, το ΑΕΠ της χώρας. Ο τρίτος έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό της χώρας. Ξέρετε, όσα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν, τόσο πιο πλούσια γίνεται η χώρα. Τα έχουμε δει, αν πάτε στη Μασαχουσέτη, στην πολιτεία. Είναι η πολιτεία μοντέλο σε σχέση με όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Οι άνθρωποι είναι πιο μορφωμένοι, πιο πολιτισμένοι. Γιατί? Επειδή έχει 200-300 πανεπιστήμια, δεν ξέρω πόσα. Άρα θα είναι τεράστιο κέρδος για την Ελλάδα. Τεράστιο κέρδος. Πέραν αυτού, όσοι σπουδάζουν εδώ και φεύγουν, θα γίνονται οι πρεσβευτές της Ελλάδας στις χώρες τους. Σας έχω πει παραδείγματα. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα. Τι επίπεδο σπουδών θα παρέχουν, σε ποια γλώσσα, με τι προγράμματα. Δηλαδή, μην κάνουμε πάλι καμιά τσαπατσουλιά, καμιά μουτζούρα. Αν, γιατί διαβάζω τώρα κάτι, γίνονται διεργασίες. Είμαι υπέρ των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα να γίνουν, να είναι υψηλού επίπεδου. Για να είναι υψηλού επίπεδου πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και να έχει καθοριστικό λόγο το Υπουργείο Παιδείας για να εγκρίνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά, από εκεί φαίνεται και το επίπεδο. Εντάξει, μην γίνουμε κανένα σκουπιδότοπος ξένων πανεπιστημίων. Αυτό ήθελα να πω για τα πανεπιστήμια και να πάμε τώρα για τα εξοπλιστικά. Είναι, ξέρετε, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Να πάρουμε κάποια, η Ελλάδα, έχω μιλήσει με επιτελικούς του πολεμικού ναυτικού, μου λένε ότι οι φρεγάτες, οι μπελαρά, είναι καλές για τις ανοιχτές θάλασσες. Για το Αιγαίο πρέπει να πάρουμε κορβέτες, οι οποίες έχουν οπλικά συστήματα και δυνατότητες αντίστοιχα με αυτά των φρεγατών, των μπελαρά. Αντίστοιχα, αντίστοιχες δυνατότητες, μικρότερες, αφού είναι και μικρότερα πλοία. Πιο ευέλικτα,
για το Αιγαίο, κορβέτες στο Αιγαίο και φρεγάτες για τις ανοιχτές θάλασσες, κυρίως για την Κύπρο και όχι μόνο. Η Ελλάδα είναι μια ναυτική χώρα, να έχει μια ναυτική δύναμη για τις ανοιχτές θάλασσες. Εδώ λοιπόν λένε να πάρουν κάποια αμερικάνικα μεταχειρισμένα και διαβάζω ότι υπάρχουν και μαθαίνω ότι υπάρχουν αντιστάσεις στους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, δεν θέλουν να πάρουν αυτά τα πλοία. Ακούστε, σας έχω πει, εγώ δεν λέω ότι ανήκουμε στη Δύση, δεν το δέχομαι αυτό. Αν ανήκει κάποιος, η Δύση ανήκει στην Ελλάδα, όχι η Ελλάδα στη Δύση. Εδώ η Ευρώπη πήρε το όνομά της από την Ελλάδα, ο πολιτισμός, χωρίς να έχω καμία διάθεση προγονολατρίας. Είναι τεράστια η συμβολή της Ελλάδας. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε και Δύση και Ανατολή, εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε. Και επίσης δεν αμφισβητώ το γεωπολιτικό προσανατολισμό. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Όχι, εκεί είμαστε, σωστά είμαστε. Αλλά να είμαστε σαν κράτος. Να μην είμαστε σαν μπανανία. Να μας πουλάνε θήκια για μεταξωτές κορδέλες. Με τις ΗΠΑ λοιπόν έχουμε ισχυρή στρατηγική συμμαχία. Σωστά δώσαμε την Αλεξανδρούπολη. Είναι σαν να έχουμε άλλο ένα σώμα στρατού εκεί για την άμυνα της Αλεξανδρούπολης. Και για όσους δεν το καταλαβαίνουν, υπάρχει στο πρόγραμμα να γίνει ένα σιδηροδρομικός άξονας με γραμμή, με με ηλεκτροκίνηση. Ένας οδικός άξονας διπλός που θα πηγαίνει μέχρι πάνω και ένας ενεργειακός άξονας. Αλεξανδρούπολη, πύργος, Μπουργκάζ, που θα μεταφέρει πετρέλαιο από την Αλεξανδρούπολη στο Μπουργκάζ. Αυτά λοιπόν επειδή θα είναι νατοϊκών συμφερόντων και επειδή εξυπηρετούν ζωτικά συμφέροντα, δεν είναι εύκολο και να μπορεί, είναι αδύνατο να τα χτυπήσει η Τουρκία σε αυτή τη γραμμή. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα θωρακίζεται η άμυνα της Θράκης με την Αλεξανδρούπολη και με αυτούς τους τρεις άξονες που είπα. Άρα σωστά, αλλά οι κινήσεις που κάνουμε να έχουν αμοιβαίο όφελος. Αυτό θα πει συμμαχία, αμοιβαίο όφελος. Όχι να μας υποχρεώσουν, πήραμε τις Μπελαρά και τα Ραφάλ, λέει, για να χρυσώσουν το χάπι στους Γάλλους, που ακυρώθηκε μια συμφωνία με την Αυστραλία, με την Όουκους, για να δώσουν πυρηνικά υποβρύχια στους Αυστραλούς, ακύρωσαν τη συμφωνία με τους Γάλλους που είχαν κάνει οι Αυστραλοί, 36 δισεκατομμυρίων. Και φαίνεται τώρα ξανά άρχισαν τις πιέσεις. Όχι, τέτοια πράγματα δεν κάνουν έτσι σύμμαχοι. Εντάξει. Άρα οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού δεν έχουν κανένα λόγο να επηρεάζονται από τον οποιονδήποτε. Να βλέπουν μόνο το συμφέρον της πατρίδας και τίποτα άλλο. Μόνο το συμφέρον της πατρίδας. Επιχειρησιακά τι είναι αναγκαίο, εκεί να επιμείνουν και αν οι πολιτικοί πάνε να κάνουν καμιά λοβητούρα, αυτοί να μην αλλάξουν την υπογραφή τους. Άσε να αλλάξουν οι πολιτικοί, να έχουν τις ευθύνες τους αυτοί. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Και μέχρι τις 15 Αυγούστου να έχουμε το νου μας στην Παναγία Σουμελά. Την επισκέφθηκα και πρωί και βράδυ όταν πήγαινα να τη δω πως είναι μόνη της. Κρίμα. Κρίμα για φέτος που δεν θα γίνει η λειτουργία. Και ετοιμαστείτε για αύριο για κάτι δυνατό. Σαν αύριο υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Οι Κούρδοι έκαναν τρομερές εκδηλώσεις στη Λοζάνη. Γιατί εκεί τους πούλησαν, άλλα τους έταξαν και τους απέκλεισαν. Γιατί τους απέκλεισαν και πότε τους απέκλεισαν. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Λοιπόν, συνθήκη της Λοζάνης αύριο και ό,τι άλλο υπάρχει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.